Όταν κάνει κανείς πολιτική, ασκεί πολιτική, θα πρέπει πάντα να έχει στο βλέμμα του την ιστορία. Πράγματι, οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας ήταν αρκετά ζωντανές, θα έλεγα. Οι δυσκολίες ήταν δεδομένες όταν πρόκειτο για την σταθερότητα του ευρώ και το είπες και εσύ. Το επανέλαβες, τον έφερα και εγώ, ότι εγώ προσωπικά είχα απόλυτη επίγνωση για την επιβάρυνση, την υπερβολική που σήμαινε αυτό και την πρόκληση που σήμαινε αυτό για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και που είχε, ήταν συνδεδεμένη με την ερώτηση του ευρώ. Αυτό που καταφέραμε στο τέλος ήταν να βρούμε μια κοινή πορεία, ένα κοινό βηματισμό, όχι μόνο 40 χρόνια κοινής ευρωπαϊκής πορείας, αλλά να παραμείνει η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μόλις ολοκληρώθηκε ουσιαστικά, έκλεισε αυτή η φάση, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια άλλη πρόκληση, που ήταν το μεγάλο θέμα του μεταναστευτικού, που ξεκίνησε το 2015. Και εδώ αποδείξαμε ότι μπορούμε να συμμεριζόμαστε ευθύνες, να τις μοιραζόμαστε. Και νομίζω ότι και το Σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η συμφωνία δηλαδή, είναι παράδειγμα που μας δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και σε αυτή την περίπτωση να συνεργαστούμε και με την Τουρκία. Γνωρίζω τον μεγάλο αριθμό των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ακριβώς όταν πρόκειται για τη συνεργασία με την γείτονα, την Τουρκία. Και συζητήσαμε και χθες και σήμερα εντατικότατα ότι θα πρέπει να ισχύουν τα ψηφίσματα των ΗΕ, το διεθνές δίκαιο. Διαπιστώνουμε ότι πάντα είναι σημαντικό, αλλά πολύ δύσκολο να βρίσκουμε ουσιαστικά απαντήσεις και λύσεις μέσω του διαλόγου. Θα ήθελα να επανέλθω στις διμερείς μας σχέσεις. Στην πανδημία καταδείξαμε και σε διμερές αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι μπορούμε να δουλέψουμε πολύ στενά μεταξύ μας. Ήμουν απόλυτα πεπισμένη γι' αυτό ακριβώς στήριξα ολόκληρο ψυχα και το Ταμείο Ανάκαμψης και το Next Generation. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάκαμψη από την πανδημία, αλλά και κυρίως για εκείνες τις χώρες που επί μακρόν ήταν υποχρεωμένες να προβούν σε μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων και επλήγησαν στη συνέχεια από την πανδημία.